Υπό τον φόβο επιδείνωσης της κρίσης στη Συρία, δεκάδες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν αλλαγές στα δρομολόγια των πτήσεών τους μετά την προειδοποίηση του Eurocontrol προς τους αερομεταφορείς που πετούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για πιθανά στρατιωτικά πλήγματα στη Συρία. Ενδεικτική είναι η εικόνα από το Flight Radar 24, στην οποία φαίνεται πως κανένα αεροσκάφος δεν βρίσκεται στον εναέριο χώρο της Συρίας, με το κυκλοφοριακό φόρτο να εντοπίζεται στα σύνορα Τουρκίας και Ιράκ. Κάθε εταιρεία ενεργά σύμφωνα με τα δικά της πλάνα και παραμέτρους. Εμείς είμαστε καθησυχαστικοί, έχουμε επικοινωνία με ορισμένες εταιρείες. Εμείς εδώ είμαστε για να συντονίζουμε, να δίνουμε πληροφορίες και να προβαίνουμε σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα ενεργήσουμε να κλείσουμε ένα αέριο χώρο ή αεροδιαδρόμους, αν πραγματικά αρχίζει να συμβαίνει κάτι στην περιοχή. Εξάλλου, ένα βήμα πιο κοντά φαίνεται να είναι μια συντονισμένη επιχείρηση εναντίον της Δαμασκού, με την συμμετοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Βρετανίας, που θα έχει μάλιστα ως ορμητήριο την βάση ακροτηρίου. Η Τερέζα Μέι διέταξε όπως βρετανικά υποβρύχια κινηθούν εντός της εμβέλειας πυράβλων με τη Συρία, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να εξαπολύσουν επιθέσεις ενάντια στο Συριακό καθεστώς. Την ίδια ώρα, κομβικός αναμένεται ο ρόλος των Αγγλικών βάσεων στο ακροτήρι, καθώς η Βρετανίδα Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως σε μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη της RAF να σταθμεύσουν στο ακροτήρι.